Προχωράμε, να περάσουμε στις δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Διότι αναφέρθηκε στην υπόθεση, αναφέρθηκε στα όσα νομοθέτησε πρόσφατα, αναφέρθηκε σε αυτά που πρόκειται να αλλάξουν, αλλά και σε πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο αυτές τις μέρες και τουλάχιστον μας έχουν ξενήσει, μπορώ να πω εγώ. Σήμερα ακούσαμε έναν εξαιρετικά πρωτότυπο ορισμό του τι είναι άνδρας, του τι είναι ανδρισμός. Ότι άνδρας και ανδρισμός είναι να σκοτώσει το ξύλο μια γυναίκα και να ζητήσει συγγνώμη μετά, αφού μπορεί να πας φυλακή δηλαδή. Εγώ νόμιζα ότι ο άνδρας είναι αυτός που σέβεται τη γυναίκα. Υπάρχει μέρος της κοινής γνώμης ότι θεωρεί ότι αυτό που συνέβη, ας πούμε, τώρα δείχνει ότι ένας ποινικολόγος έχει άλλη μεταχείριση από έναν άλλο απλό πολίτη. Κύριε Κουβαρά, αυτός είναι και ο Γολγοθάς ο δικός μας. Τώρα μην γελιόμαστε, έτσι. Όταν ένα γεγονός φανερώνεται, σημαίνει πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ναι. Ο αγώνας για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ δύσκολου φαινομένου, το οποίο εξελίσσεται τώρα με τον τρόπο που εξελίσσεται, είναι διαρκής. Γι' αυτό είπα ότι ίσως και να προλάβω και αυτή τη βδομάδα. Δεν το κάνουμε όμως το πόδι, δηλαδή, επειδή έγινε αυτό τώρα. Τι μπορείτε να κάνετε, σας πω. Δηλαδή. Θα έρθει ένα συμπληρωματικό, ενισχυτικό νομοθετικό πλαίσιο στο υφιστάμενο, για να μπορέσει να βάλει πολύ συγκεκριμένους κανόνες, πολύ πιο συγκεκριμένους κανόνες σε αυτές τις δικαστικές ενέργειες. Πρέπει να αναβληθεί, λέει η υπόθεση, μετά το τρίμερο, για να προσέλθει το θύμα. Ναι. Μα το θύμα είναι εκβιαζόμενο. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα να γίνει η δίκη μόνο με την κατάθεση. Μάλιστα. Και με την ιατροδικαστική έκθεση απαραίτητος. Στην Ελλάδα οι εξουσίες και οι δικαστικοί είναι ανεξάρτητες, δεν είναι ανεξέλεγκτες. Πολλοί μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Η ανεξαρτησία δεν σημαίνει ότι δεν υπόκειται σε έλεγχο. Από πού όμως? Οι δικαστές ελέγχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων, δηλαδή από τον Άνωτο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να τους ελέγξει άλλος. Πολύ διευκρινιστικά τα όσα ακούσαμε. Και ότι ελέγχονται οι δικαστές. Και δεν μπορούν να είναι ανεξέλεγκτοι. Βέβαια. Άλλο ανεξέλεγκτοι. Δεν ελέγχονται από καμία κυβέρνηση. Όλοι ελέγχονται. Όλοι ελέγχονται θεσμικά. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατάμε. Συγγνώμη, οι ενώσεις που γκρινιάζουν δικαστών και εισαγγελέων. Κυρίως οι δικηγόροι γκρινιάζουν. Ναι, γκρινιάζουν για τον Άριο Πάγο. Δεν πήγε να τους ελέγξει κάποιος υπουργός ή κάποιος πολίτης. Απλά όσοι έχουμε επαφή με τη δικαιοσύνη συνεχή και καθημερινή, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές οι παρεμβάσεις, δεν λέω του κυρίου Φλωρίδη, ενώ του Αρίου Πάγου, είναι ευκαιριακές και υπό το βάρος της δημοσιότητας. Διότι πολλές φορές όπου τον έχουμε χρειαστεί για τα θύματα πάλι τον Άριο Πάγο, δεν τον έχουμε. Δεν μπορεί να μην τον γνωρίζουμε, Άγγελε. Μπορεί να μην τον γνωρίζουμε και να το μαθαίνουμε τώρα, γιατί είναι μια προβεβλημένη υπόθεση και φορά δύο προβεβλημένα δηλαδή και ανώνυμα άτομα. Όχι. Είναι στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, την οποία οι δικηγόροι, οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, οι δικαστές, όλοι οι λειτουργοί την γνωρίζουν. Μα δεν μπορεί να γκρινιάζεις γιατί απονέμεται εδώ η δικαιοσύνη και δεν απονέμεται αλλού. Ας απονεμηθεί εδώ και ας απονεμηθεί κι αλλού. Δηλαδή εδώ αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, γκρινιάζουμε. Ναι, γκρινιάζουμε γιατί απονέμεται εδώ η δικαιοσύνη. Γιατί όλες οι υποθέσεις είναι κατεφύγουσες. Την άλλη εβδομάδα δεν ασχολείται κανείς μας με αυτή την υπόθεση, όπως δεν ασχολούμαστε με άλλες χιλιάδες υποθέσεις, οποίες έχουμε δει. Όχι, και έχουμε καλύψει τη δημοσιότητα για να μιλάμε με ειλικρίνεια. Δυστυχώς, διότι αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αφήνουμε τα θύματα. Πολλές φορές πια, επειδή έχει γίνει τόσο σκληρό το δικαστικό και το αστυνομικό ρεπορτάζ και τόσο πλέον εφήμερο και επιδερμικό, φτάνουμε στις υποθέσεις στα δικαστήρια και πια δεν μας νοιάζει. Μας ένοιαζαν μόνο όταν έγινε το έγκλημα. Τώρα, αν θέλεις να σου απαντήσω, εγώ. Δεν το λέω, δεν και στον εαυτό μου το απευθύνω. Μακάρι να υπάρχει. Αυτό είναι, όχι μακάρι, δεν είναι προσωπική αίσθηση. Το ιδανικό και το σωστό είναι να υπάρχει η εμπλοκή, να υπάρχει σε όλες τις υποθέσεις. Είτε έχουν δημοσιότητα, είτε δεν έχουν. Ο νόμος και η δικαιοσύνη, είτε προέρχεται από έναν ανακριτή, είτε από μια παρέμβαση Αρίου Πάγου εισαγγελέως, πρέπει να είναι για όλους. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αυτό είναι το ιδανικό. Από την άλλη όμως, να σου πω ότι πριν δύο εβδομάδες, οι δικηγόροι, οι νομικοί, απευθύνθηκαν και στο ΕΣΟΡΟΥ. Για την υπόθεση της, του παιδιού που σκοτώθηκε. Εκεί δεν θέλαμε την. Εκεί δεν θέλουμε. Ότι κάναμε τηλεδικαστήρια. Η ηγεσία και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δικαστών απευθύνθηκαν. Εντάξει. Όχι δικηγόροι. Για την απόφαση που είχαμε πάρει στο παρελθόν. Μα σε εμάς τον κοσμάκι δεν είναι πιο το θεσμικό αν είναι δικηγόροι ή δεν είναι δικαστές. Εμείς θέλουμε. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι τώρα το θέμα επιπροσωπικού. Βλέπεις όμως ότι υπάρχουν πάντα
Μια είναι έτσι, μια είναι αλλιώς. Για την υπόθεση του κοριτσιού της 11χρονης λέγανε τα κανάλια γιατί βγάζετε, γιατί αναφέρεστε στον δολοφόνο ότι τον είχαν ελεύθερο. Και βγάζετε συμπεράσματα. Έγινε ή δεν έγινε. Γιατί τα κανάλια έχουν και αυτά ένα θεσμικό ρόλο συνταγματικό. Να ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και να ελέγχουν και αυτούς που κάνουν κακά τη δουλειά τους.